Πρωινό Σαββάτου 2 Φεβρουαρίου, βρισκόμαστε στην τοπική κοινότητα κορυφής. Μπήκε ο Φεβρουάριος, 4 μήνες πριν από την εκλογική μάχη του Μαΐου. Και βέβαια, πολλής λόγος γίνεται για τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κορυφής, τον κύριο Σάκη Γιωβανόπουλο, ο οποίος μας φιλοξενεί σήμερα εδώ στην κοινότητα της κορυφής, σχετικά με το τι θα κάνει στην εκλογική διαδικασία του Μαΐου. Εμείς βρεθήκαμε εδώ, ζητήσαμε να μας δεχτεί στο γραφείο του και βέβαια να του κάνουμε ερωτήσεις σχετικά με τις εκλογές του 2019, του Μαΐου του 2019, και βέβαια θα δεχτούμε τις απαντήσεις του σχετικά με το τι θα κάνει στην εκλογική διαδικασία αυτή. Γνωρίζουμε ότι πολλές ήταν οι προσεγγίσεις υποψηφίων δημάρχων, οι οποίοι θέλουν να τον εντάξουν στο ψηφοδέλτιό του, και βέβαια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε από τον ίδιο τι θα κάνει στις εκλογές του 2019, του Μαΐου του 2019, που έρχονται σε λίγους μήνες. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε καταρχήν που μας δέχεστε εδώ στο γραφείο σας και βέβαια σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μας απαντήσετε σε κέρια ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υποψηφιότητά σας στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές. Κύριε Γιωβανόπουλε, καταρχήν, έχετε πάρει τις αποφάσεις σας? Ναι. Σε αυτή τη χρονική στιγμή έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Υπηρέτησα την τοπική κοινότητα κορυφής στον 5ο χρόνο πάμε και οπωσδήποτε κλείνουμε την περίοδο αυτή μέχρι τις 1 Σεπτεμβρίου που θα αναλάβουν οι επόμενοι πρόεδροι και δήμαρχος. Σε αυτή τη χρονική στιγμή θέλω να πω στον κόσμο ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δημότες και δημότησες της τοπικής κοινότητας κορυφής που με στήριξαν και με στηρίζουν. Ό,τι μπόρεσα παραπάνω έκανα για αυτόν τον τόπο. Μακάρι να μπορούσα και περισσότερα. Αυτή τη στιγμή όμως έχω να πω ότι στις επερχόμενες εκλογές της 19ης Μαΐου του 19 δεν θα είμαι υποψήφιος. Δεν μπορώ, δεν μου το επιτρέπουν σοβαροί επαγγελματικοί λόγοι να συνεχίσω. Δεν θα σας δούμε σε κανένα συνδυασμό δηλαδή καθόλου? Σε κανένα συνδυασμό. Θα απέχω από αυτές τις εκλογές. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Δήμαρχο και τους άλλους υποψηφίους δημάρχους που όλοι τους θέλησαν να με συμπεριλάβουν στο ψηφοδέλτιό τους. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την τοπική κοινότητα κορυφής που όλα αυτά τα χρόνια με στήριξαν και με στηρίζουν ακόμη. Το έργο συνεχίζεται, όπως είπα, μέχρι 1 Σεπτεμβρίου. Δεν σταματάμε εδώ. Απλά δεν θα είμαι υποψήφιος. Την οικογένειά μου που με στήριξαν και σε αυτή τη χρονική στιγμή είχα ανάγκη να πω χωρίς δεύτερη σκέψη ότι μέχρι εδώ δεν θα κατέβω στις επόμενες εκλογές. Πρώτα, τελικές αποφάσεις είναι αυτές ή υπάρχει περίπτωση να μεταπιστεί με κάποιον τρόπο σαν έξω? Κύριε Ντομοξή, με ξέρετε και σας ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω το λόγο μου πίσω από τη στιγμή που το δημοσιεύουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε εσάς προσωπικά και στο Αλεξάνδρεια Γιδάς. Θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο που είστε διεθνώς αναγνωρισμένος, θα μπορούσα να πω. Κάνετε έργο και για το Δήμο, ιδιαίτερα για τα χωριά, που αυτό δεν συνέβαινε στην προηγούμενη πενταετία. Να συνεχίσετε να προβάλλετε τα χωριά μας, τις κοινότητες, τις εκκλησίες, τα σχολεία, όπως κάνετε και τώρα, με αυτόν τον τρόπο. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Το σίγουρο είναι ότι ο Σάκης ο Γιωβανόπουλος θα λείψει από την τοπική αυτοδιοίκηση και να ευχηθούμε εμείς ότι η απόφασή σας θα είναι μόνο για το 19 και να σας δούμε σε κάποια από τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες πάλι να συμμετέχετε και να προσφέρετε από οποιοδήποτε πόστο. Αυτό θα εξαρτηθεί, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή πάντως και εμένα θα μου λείψει, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά όπως σας είπα και πριν, σοβαροί επαγγελματικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω. Δεν μπορώ. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας δεχτήκατε και βέβαια για την είδηση την οποία βγάλαμε σήμερα, έστω και όχι καλή. Έτσι θα τη χαρακτηρίσω. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για όλα.